Έχουμε και τον προπονητή της ομάδας, Στόφρος Λιβαδιώτης, coach, νίκη επιτέλους για την εθνική μας ομάδα. Ναι, σίγουρα την περιμέναμε αρκετό καιρό. Εντάξει, μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην καλύτερη ομάδα του ομίλου με πολύ μεγάλο κίνητρο. Εντάξει, νομίζω ότι φάνηκε από το προηγούμενο παράθυρο ότι γίνεται μια καινούργια προσπάθεια με τα παιδιά να έχουν πολύ μεγάλη διάθεση να έρχονται να παίξουν για την εθνική με το κέφι τους που είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι γενικά κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι αμυντικά και γενικά ήμασταν αρκετά καλοί και στην επίθεση ώστε να το διαχειριστούμε σωστά. Τι είναι αυτό που αλλάζει στην εθνική ομάδα, τι βλέπετε εσείς σαν προπονητής να αλλάζει στους παίκτες σου και γενικότερα στην αντιμετώπιση προς την εθνική ομάδα? Εντάξει, νομίζω ότι καταρχήν φαίνονται οι καρποί της ανανέωσης που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τον coach τον Λίνον τον Γαβριήλ. Βλέπουμε πολλά νεαρά παιδιά, ένα μείγμα νεαρών με κάποιον έμπειρο, οπότε η ομάδα έχει και ταχύτητα και αθλητικότητα περισσότερη, αλλά και εμπειρία. Επίσης, σημαντικό είναι τα τελευταία δύο χρόνια οι παίχτες στις ομάδες τους είναι πρωταγωνιστές, οπότε είναι πιο έτοιμοι να διαχειριστούν καταστάσεις και νομίζω ότι είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Η σημερινή νίκη δεν σημαίνει κάτι στην εθνική μας ομάδα όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι. Σημαίνει όμως πάρα πολλά στο ψυχολογικό. Γιατί είναι μια νίκη που τη θέλαν πολύ τα παιδιά. Το είπατε και εσείς, το είπε και ο Νίκος Στυλιανού νωρίτερα και το δείξανε μέσα στο γήπεδο. Ναι, νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε βαθμολογίες. Αυτό που είχαμε μπει από την αρχή που ανάλαβα, ότι πάμε σιγά-σιγά να χτίσουμε βήμα-βήμα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα με ταυτότητα. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θεωρώ ότι μελλοντικά θα μπορούμε να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τον επόμενο 1,5 χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε κάτω το κεφάλι στη διαδικασία που βάλαμε κάτω. Έχουμε έναν καλό γκρουπ παιχτών αυτή τη στιγμή, πλαισιώνουν την εθνική, 15 άτομα που νομίζω ότι κάποιοι είναι μέσα έξω ανάλογα με τα παράθυρα. Νομίζω ότι θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Τελευταία ερώτηση, μέχρι το 2025, που είναι ο μεγάλος στόχος στο Ευρωμπάσκετ, θα είναι έτοιμη η εθνική μας για τότε? Νομίζω ότι είναι πολύ ευλογή ερώτηση. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την Ομοσπονδία να αναλάβει αυτόν τη διοργάνωση. Αλλά για εμάς που έχουμε να κάνουμε σχέση με την ομάδα, είναι κάτι πολύ μακρινό. Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε βελτιωμένοι καταρχήν στο επόμενο παιχνίδι δύσκολο που έχουμε στην Αυστρία, πώς θα είμαστε καλύτεροι το επόμενο παράθυρο. Και νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.